γέροντα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα στην πόλη μας και στους πολύ γονέους της Μητροπόλεώς μας να φιλοξενεί τον πατήρ Χρήστος, ένας ξένος κληρικός από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει τη διακονία του λόγου στους ανθρώπους που εμείς πολλές φορές οι καθοσπρέπει χριστιανοί τους θεωρούμε επικίνδυνους. Έχει τη διακονία της προσφοράς στα παιδιά μας και στα αδέρφια μας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη κλίση, αγάπη, έφεση προς τον αθλητισμό. Ταυτόχρονα όμως, ο πατήρ Χρήστος έχει και μία εξαίρετη διακονία στην καλή του οικογένεια και σε όλους όσους προσέρχονται και χτυπούν την πόρτα της καρδιάς του. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, να σας τον παρουσιάσω. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται εδώ να μας μιλήσει. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμάσει στη ζωή του την ευλογία του Θεού, τη χαρά του Παραδείσου, το φως της αληθείας. Άνθρωπος ο οποίος μιλάει από την εμπειρία του, ενώ είναι πολυπτυχιούχος, έχει σπουδάσει πολύ, έχει διαβάσει πολύ, γνωρίζει πολλά, όμως δεν ομιλεί με πανεπιστημιακό τρόπο, ομιλεί με καρδιακό τρόπο. Σαν να ακούτε έναν γέροντα του Αγίου Όρους. Οι άντρες που πηγαίνουν στο Άγιον Όρος καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Σαν να ακούμε το πνευματικό μας. Σαν να ακούμε ένα φίλο μας, τον οποίο παραδεχόμαστε. Έτσι μιλάει σε όλο τον κόσμο και κυρίως στα παιδιά. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος χαρά. Κάτι το οποίο λείπει στις μέρες μας από τους περισσότερους. Διότι προσπαθεί η νέα εποχή, ο διάβολος και τα όργανά του, να αφαιρέσει τη χαρά από όλους τους ανθρώπους, οδηγώντας τους να κυνηγούν συνέχεια την επιβίωση, το χρήμα και όλα τα άλλα. Και προσπαθεί να μας πείσει ότι η χαρά δεν είναι ο Χριστός και η πληρότητα της καρδιάς με τα καλά, αλλά η χαρά είναι, βγαίνει, πηγάζει από τις απολαύσεις, από το χρήμα και γενικότερα την ακίνητη περιουσία, την κινητή περιουσία και τη δόξα. Και εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε, έχοντας πιστεί ότι αυτό είναι η πηγή της χαράς, να κυνηγάμε τη δόξα, το χρήμα και τις απολαύσεις. Και όταν δεν το πετυχαίνουμε αυτό, γινόμαστε κακοί, εχθροί, επικίνδυνοι και για τους άλλους και για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει χαρά, ψάχνουμε τα υποκατάστατα, ψάχνουμε τους όλα αυτά τα οποία νομίζουμε ότι μας φέρουν τη χαρά, να μην το ονομάσουμε τώρα, και βυθιζόμαστε περισσότερο στη μοναξιά, στο σκοτάδι μας, στην απόγνωση, στη λύπη και στο κυνήγι ενός ονείρου που δεν το φτάνουμε ποτέ. Γιατί όταν το όνειρό μας είναι ένα, η χαρά, και δεν ξέρουμε ότι η πηγή της χαράς είναι ο Χριστός, δεν ξέρουμε τον Χριστό, δεν βρίσκουμε τη χαρά. Είναι σαν κάποιος να θέλει να πηγαίνει στο μανάβικο και να λέει, σας παρακαλώ πολύ, εδώ είναι μανάβικο, βεβαίως, τι πουλάτε, σκεπευτικά, οπωρολαχανικά, φρούτα, γιόμιλα, πατάτες και οτιδήποτε άλλο βγάζει η γη για να μπορούμε να φάμε. Ωραία. Θέλω να σε βγάλεις ποτέ 42 νούμερο. Εδώ είναι μανάδικο. Δεν πουλάμε παπούτσια. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να σε βγάλεις ποτέ 42 νούμερο. Όσο πηγαίνει στο μανάδικο, παπούτσια δεν θα πάρει. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πηγαίνουμε εκεί που δεν υπάρχει χαρά
και ψάχνουμε τη χαρά. Απλά πιάνουμε κουβέντα με τον άνθρωπο που είναι εκεί. Συγγνώμη που σας είπα πολλά. Θα απολαύσουμε τον Πατέρα Χρήστο, θα απολαύσουμε τη χαρά Του, την πίστη Του, τις γνώσεις Του, την καρδιά Του, την εμπειρία Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Καλησπέρα σε όλους. Και δεν μ' αρέσει αυτά οι τίτλοι και όλα αυτά, σεβασμιότητα έτσι. Να πω ότι είμαι συγκινημένος για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πριν από λίγο έκανα ένα τρισάγιο στο σκάφος των επισκόπων που είχατε πριν εδώ σε αυτόν τον τόπο, τον Αντώνιο και τον Παύλο, και επειδή έτυχε να τους γνωρίζω καλά και τους δυο, τον έναν δε τον Αντώνιο ήμουν εδώ, μην το βάζει τόσο δυνατά, λίγο πιο συχνά, δεν χρειάζεται, θα φωνάξω παρακάτω. Και με τον Αντώνιο ήταν μια εποχή που ήμουν καθηγητής εδώ και για μια χρονιά τον απόλαυσα. Απόλαυσα ακόμα και τον πατέρα Στέφανο, τον γέροντα, ο οποίος σεβασμιότατε την προηγούμενη φορά που ήρθε και κάναμε μια χειροτονία, πήγα να τον δω. Είχε εκφράσει το παράπονο ότι είχα καιρό να τον δω. Και οπότε λέω τώρα ευκαιρία είναι να πάω να τον δω. Είχε φύγει όμως, δεν ήταν εκεί. Τον πήραν τηλέφωνο οι πατέρες και λέει, αν είναι ο Χρήστος εκεί, έρχομαι πίσω τρέχοντας. Με έλειωσε. Είστε ευλογημένοι σε αυτόν τον τόπο που πέρασε ένας Αντώνιος, ένας Παύλος και που περνάει και τώρα ένας που θέλει να μείνει άσημος, αλλά μην τον αφήνετε να μείνει άσημος. Σας παρακαλώ πολύ. Μην τον αφήνετε σε ησυχία πολύ. Αν και ο ίδιος θέλει την ησυχία, μην τον αφήνετε. Έχετε να πάρετε πολλά. Εμείς νιώθουμε τυχεροί που τον νιώθουμε φίλο μας. Έτσι ας νιώθουμε, σεβασμιότητα. Πάμε λοιπόν. Θέλω πρώτα να διαβάσουμε κάτι. Και πάνω σε αυτό θα εξηγήσουμε όλο τον τίτλο. Ο τίτλος της ομιλίας που συνοηθήκα με τον πατέρα Προκόπιο είναι «Η χαρά δώρο του Θεού, διέξοδο από τη θλίψη». Τι ωραία τα είπε ο Δεσπότης και με το παράδειγμα με τα παπούτσια. Τα σπορτέξ. Κρατήστε το. Κάτι. Πολλά θέλει να μας πει. Αυτό το θέμα λοιπόν βρήκα, είπα, να μην το παιδέψω πολύ με γενικά πράγματα. Γενικά. Να πω τώρα για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Περπατάμε, 40, μπήκαμε στο Δεκέμβριο, σε λίγες μέρες θα μπούμε μέσα στα Χριστούγεννα. Και προσπάθησα να βρω τη χαρά μέσα σε αυτές τις γιορτές και τη θλίψη απέναντι. Και ποιο κείμενο βρήκα. Είναι στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο. Λέει ο Χριστός, ήρθα, στάθηκα, για να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους τσακισμένους ψυχικά
και στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους τυφλούς ήρθα και αυτοί θα βρουν το φως τους, θα βρουν φως. Αυτόν το στίχο θα ήθελα να τον πούμε 2-3 φορές απόψε, γιατί με αυτόν το στίχο θα εξηγήσουμε τα πάντα. Διότι αυτά που ήρθε να κάνει ο Χριστός είναι πώς θα φτιάξουμε τη ζωή μας παράδεισο πάνω στη γη. Μπορούμε. Μα ρε Πάτερ, και όταν έρχονται τα δύσκολα και όταν εκείνα μας πλακώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ μας θέλω να έχουμε μάθει πριν να παλέψουμε τη ζωή έτσι που η χαρά να μας πλημμυρίζει. Θυμάστε εκείνο το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης το πρώτο που το διαβάζουμε ιερείς και εγώ τουλάχιστον μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και γλωσσικά ωραίο, είναι το Ευαγγελιστή Ιωάννη, το οποίο όμως για ποια είναι η υπέροχη ομορφιά του και είναι και ο μεγάλο Ευαγγέλιο, το μεγαλύτερο Ευαγγέλιο εγώ τουλάχιστον που έχω βρει μέσα στο βιβλίο των Ευαγγελίων. Ότι ενώ ο Χριστός βλέπει στα επόμενα 2-3 βήματά του που θα κάνει, όχι αύριο, μεθαύριο και του χρόνου, στα 2-3 βήματα, σε λίγη ώρα, σε λίγες στιγμές, να συλλαμβάνεται και να ξεκινάει το μαρτύριό του. Ένα μαρτύριο στο οποίο πάνω εκεί πήρε στις πλάτες του όλη την κακία και την αμαρτία και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Όλοι, όλοι. Τόσο πολύ που Θεός αυτός λύγησε όταν πήρε το σταυρό ή όταν ήταν πάνω στο σταυρό και φώναξε δυνατά «Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και αφού λύγησε ένας Θεός θα μου πείτε «Εμείς δεν θα λυγίσουμε ρε Πάτε». Έλα μου όμως που σε αυτό το Ευαγγέλιο ο Χριστός με όλη τη δύναμη της ψυχής του χρησιμοποιεί κάτι λέξεις και φράσεις που όταν τις κατάλαβα χτυπιόμουν να λέω τι είναι αυτό τώρα, κοίτα εδώ, δεν τα έχω προσέξει, τώρα τελευταία τα πρόσεξα. Τι λέει λοιπόν εκεί? Πρώτα προσπαθεί να δείξει στους μαθητές πώς θα κρατήσουν την αγάπη, 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 αγάπη μεταξύ τους. Εντολή καινήν δίδομη ημίν, σας δίνω λέει μια καινούργια εντολή, ή να αγαπάτε αλλήλους, πώς όμως να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, πόσο, καθώς εγώ αγάπησα εμάς. Όσο σας αγάπησα εγώ, λέει ο Χριστός, τόσο πρέπει να αγαπιέστε και μεταξύ σας. Και επειδή κάποιοι σήμερα θέλουν να το παίξουν πολύ ιεροκήρυκες και ξέρετε κάποιοι το παίζουν ιεροκήρυκες απέναντι σε δεσποτάδες, σε πατριάρχες, σε γεροντάδες, σε συνόδους, σε εκκλησίες, τίποτα λέει. Όλοι εσείς είστε λάθος και εγώ λέει είμαι σωστός. Εγώ τα ακούω αυτά και τρομάζω, λέω τι να πω τώρα. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι είστε δικοί μου μαθητές, έτσι θα σας γνωρίσω, λέω ότι είστε δικοί μου μαθητές, εάν αγάπη έχετε εναλλήλεις. Και παρακάτω λέει, αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Εάν τις αγαπάμε, εάν με κάποιος με αγαπάει, εγώ θα τα παρομοιάσω, ας με συγχωρέσει ο δεσπότης μας, θα τα παρομοιάσω αυτά τα λόγια που παρακάτω που λέει το Ευαγγέλιο, όχι εγώ, σαν τα καλύτερα και τα πιο γλυκά ερωτικά λόγια. Ψάχνει ο άνθρωπος να εκφράσει την αγάπη του στην αγαπημένη του ή στον αγαπημένο της.
λόγια. Εάν τις αγαπάμε, λέει, κάποιος με αγαπάει, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, θα τον αγαπήσει. Και τι θα κάνουμε, λέει ο πατέρας και εγώ, ελευσόμεθα εις αυτόν, θα δούμε σε αυτόν ποιον, αυτόν που αγαπάει. Και μονήν παραυτοποιήσουμε, θα κάνουμε ένα μοναστηράκι μέσα του και θα ζούμε εκεί. Και τώρα πάει αλλού, στην ειρήνη, στη γαλήνη, σε εκείνο το συναίσθημα που πρέπει ο άνθρωπος να το έχει, για να μπορεί να ζει όμορφα. Ειρήνη αφήνει μη ημίν. Ποια ειρήνη σας αφήνω, λέει ο Χριστός. Ειρήνη την εμήν δίδω μη ημίν. Αυτήν την ειρήνη, λέει, που έχω εγώ, αυτήν σας δίνω και σε εσάς. Αυτήν, όχι άλλη. Και καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, κακό ηγάπησα ημάς. Τρελαίνεται ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη στους μαθητές του να τους δείξει μόσες λέξεις πιο πολύ αγαπητικές, πόσο πρέπει να νιώσουμε ότι μας αγαπάει. Και ξέρετε κάτι, το Ευαγγέλιο γράφτηκε σε διαρκή χρόνο. Δεν γράφτηκε για τότε. Και η Εκκλησία μας και η ζωή του Χριστού δεν γράφτηκε και έζησε τότε κι ας το μωρέ να είναι ένα μουσείο, το οποίο κάπου και που πως πάμε στα μουσεία και στις βιβλιοθήκες και ανοίγουμε ένα βιβλίο. Ό,τι είπε ο Χριστός τότε στους μαθητές, το λέει κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, σε ολόκληρη τη ζωή μας. Σ' αγαπάω, μωρέ, σ' αγαπάω και θέλω να είσαι τι, χαρούμενος, ευτυχισμένος, δυνατός, να παλεύεις, να μπορείς να ζεις. Τι, έναν παράδεισο κάτω στη γη. Και μπορείς να το φτιάξεις αυτόν τον παράδεισο με μένα, λέει ο Χριστός, με τους ανθρώπους, με την Εκκλησία, με αυτούς που σ' αγαπάνε, αλλά τούτος εδώ ο Χριστός δεν μένει σε τον, με αυτούς που μας αγαπάνε. Θέλει μέσα στην καρδιά μας να βάλουμε και στη ζωή μας και αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καχώ ηγάπησα ημάς. Μίλατε εν τη αγάπη τη εμή. Είναι, τώρα μπαίνει στη χαρά. Είναι η χαρά η εμή, εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Η χαρά σας, λέει, ποια χαρά, η δικιά μου χαρά, ποια στιγμή που βλέπει το θάνατο να έρχεται. Το Χριστό το θάνατος του χαλούσε τη χαρά. Ούτε ο θάνατος του χαλούσε την ειρήνη, ούτε ο θάνατος του χαλούσε την ευτυχία, ούτε ο θάνατος του χαλούσε ότι αυτό το κάνει για όλους τους ανθρώπους. Και η χαρά, λέει, να πληρωθεί, δηλαδή, όχι να πληρωθεί, δεν είναι αυτό, να γεμίσει την καρδιά, να ξεχυλήσει. Και λέει παρακάτω, αυτή εστίν η εντολή, μην αγαπάτε αλλήλους, καθόδω ηγάπησα ημάς, και μία άλλη φράση ωραία που μ' αρέσει και θα πούμε στο θέμα μας. Αυτά τα βάλα για εισαγωγή. Ποιον Θεό ψάχνουμε, ποιο Χριστό ψάχνουμε, ποια αγάπη ψάχνουμε, ποια χαρά ψάχνουμε, ποια ειρήνη ψάχνουμε. Λέει παρακάτω, εμείς, με ύψιλο, εμείς, κάθε φορά που το νιώθω, λιώνω. Εμείς, φίλοι μου, έστε.
Μα κάνει, σας είπα το πάλι, για να πείσει ότι φίλοι μου είστε, είστε αγάπη μου, είστε οι άνθρωποι μου. Και βρήκα κάπου, εξετάζοντας τώρα Χριστούγεννα, χαρά και ευτυχία, ας αφήσουμε το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης στην άκρη, ότι γιατί λέει ο Θεός Πατέρας έστειλε το Γιο Του. Γιατί τον έστειλε. Γιατί, τελευταία το είπε αυτό, γιατί δεν μπορούσε ο Θεός άλλο να ζήσει μακριά από τον άνθρωπο. Και λέει, ο Θεός, τον χωρικό άνθρωπο που είναι τίποτα είμαστε. Ένα μια χούφτα χώμα και αυτό βρωμάει κιόλας όταν είμαστε εκεί μέσα. Αυτόν τον χωρικό άνθρωπο τώρα τον στόλισε με τόση ομορφιά και τον έπλασε με μια ψυχή που μπορεί να γίνει εικόνα του Θεού. Και όπως έχουμε εικόνες και τις προσκυνάμε, εκείνο ο Θεός είναι η Άγιοι, είναι η Παναγία, έτσι είναι και ο καθένας μας ένας Θεός. Και βρήκα στον Άγιο Πορφύριο, και το έλεγε τώρα στο δεσπότη μας, ότι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, εδώ τώρα σας θέλω να δω να το κάνετε, και κυρίως θα το πω πρώτα να το κάνουν οι πεθερές στις νύφες. Όχι το αντίθετο, πρώτα. Όχι, θα πω και κάτι παρακάτω για τις πεθερές, συγχωρέστε. Όχι, είχα καλή πεθερά, δεν είναι κατάλοιπο δικό μου μέσα. Είναι από αυτά που ζω στην εξομολόγηση. Ο διάβολος έχει γίνει σύμμαχος με τις πεθερές τις καημένες για να διαλυθούν οι οικογένειες. Γελάτε τώρα, μ' αρέσει. Είναι κανήθες τώρα εδώ, πεθάρα. Εντάξει, το πάμε. Εντάξει, τώρα πάμε παρακάτω. Τι έλεγε ο καιρό Πορφύριος. Να φυλάτε, λέει, όχι, ισχύει και για τους πεθερούς, αλλά λιγότερο. Τι έλεγε ο καιρό Πορφύριος. Ότι να φυλάτε τα χέρια των ανθρώπων, και μάλιστα έχει κάτι ιερείς που το είπε, και εσείς οι ιερείς, λέει, να φυλάτε τα χέρια των ανθρώπων. Τι λες, ρε γέροντα, τώρα. Γιατί. Και είπε ένα φοβερό. Γιατί είναι, λέει, εικόνες του Θεού. Και μάλιστα, λέει, στις γυναίκες να φυλάτε και τα δυο τα χέρια. Γιατί γέροντα, τώρα, εδώ μας τα χαλάς πιο πολύ. Γιατί λέει, αυτές γίνονται και στη δημιουργία του Θεού. Τα νιώθουμε, μωρέ, αυτά. Ότι εμείς οι άνθρωποι, οι τίποτα, οι χωματένοι, είμαστε εικόνες του Θεού και τα παιδιά μας, και εμείς κάποτε που ήμασταν μικρότεροι, γεννήσαμε παιδιά τα οποία στην πράξη τι είναι. Σαν να γίναμε εγώ και η κυρία Μαρία, η παπαδιά μου, συνδημιουργή του Θεού. Συνδημιουργή του Θεού. Ζούμε και υπάρχουμε σε μεγαλεία, δεν είμαστε τίποτα. Όπως φωνάζει και λέει και πάει να πει η αθεία σήμερα και όλα αυτά, να τα μπερδέψει. Τι είναι άνθρωπος, τίποτα, ανακατώθηκαν τα πράγματα και φτιάχτηκαν. Τι λέτε, μωρέ, πώς ανακατώθηκαν, έτσι, τόσο ωραία. Και ο άνθρωπος γίνεται εικόνα του Θεού. Και έρχεται σε σχέση ο άντρας και η γυναίκα και φτιάχνει αυτό που έκανε ποιος, ο Θεός. Έφτιαξε τα δύο πρώτα παιδιά του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και είπε τώρα το κάνετε εσείς. Για να νιώθετε τι. Και το μεγαλείο της δημιουργίας. Για να δούμε λοιπόν τώρα, να πάμε στη χαρά, δώρο του Θεού, και πώς θα φύγουμε από τη θλίψη. Τι είναι, λέμε, τα Χριστούγεννα. Οι γιορτές είναι, φώτα είναι, όλα αυτά. Τα φώτα, τα στολίδια, τα υπέροχα φαγητά θα μας γεμίσουν την ψυχή και την καρδιά. Και λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, κάποτε, λέει, θα σβήσουν τα φώτα
από τις γιορτές και θα πάει ο καθένας μας στο σπίτι του και τότε αυτός μόνος του θα μείνει στο σκοτάδι. Αν ψαχτούμε στα φώτα, αν ψαχτούμε στα δώρα, και αυτά όλα τελειώνουν. Πού λοιπόν θα πρέπει να ψαχτούμε? Και βρήκα ένα ωραίο παράδειγμα από τον Άγιο Πορφύριο που γιορτάζε προχθές. Το Σάββατο ήταν, το Σάββατο. Πήγε, λέει, μια παρέα φοιτητών να γιορτάσει Χριστούγεννα στο μοναστήρι του εκεί, στον Όσιο Δαβίδ. Βουνό πάνω, εκεί ρίχνει και χιόνια πολλά, κρύο πολύ. Τέλειωσαν τη λατρεία, τη λειτουργία. Και άλλοι μαζεύτηκαν, λέει, στη σόμπα εκεί που είχε στην κουζίνα, στην τραπεζαρία. Και κάποιοι άλλοι βγήκαν έξω να περπατήσουν στο κρύο, δεν είχε χιονίσει. Πήγαν, λέει, σε ένα μέρος, δεν το θυμάμαι πώς το λέει, που είχε πολλά δέντρα, τα οποία δεν είχαν φύλλα όμως. Και εκεί που πλησίασαν στο ρέμα, οι φοιτητές ακούνε ψαλμωδία. Η ψαλμωδία εδώ. Ρώτησε ένας τον άλλον, τίποτα τα κινητά σας, λέει, χτύπησαν. Όχι, λέει, τίποτα. Πλησίασαν και τι είδαν? Γονατιστό το γέροντα και να κάνει κινήσεις με τα χέρια του σαν να χορεύει. Μόλις όμως τους είδε, σταμάτησε, και μόλις σταμάτησε φύγαν και τα πουλιά. Και τους λέει, ήρθα για να ψάλω το Χριστός γεννάται και στη φύση. Τόση χαρά είχε μέσα, τόσες ώρες ακολουθία, ήταν μεγάλη ηλικία. Είχε... Εκεί δεν μπορεί ο Θεός, πνίγεται ο Θεός εκεί. Τι θέλει λοιπόν να νιώσουμε? Άλλωστε, να συνεχίσω μία φράση εδώ, με αυτό το παράδειγμα του γέροντα, και θα σας νιώσω μετά ένα άλλο παράδειγμα, ένας άλλο πιο σύγχρονο γέροντα, που ακόμα είναι στο δρόμο, έχει φύγει από τη ζωή 10 χρόνια, στα 90 τόσα, 99 νομίζω, περιμένει ίσως και αυτός την αγιοκατάταξή του. Πάμε, εμείς περιμένουμε, όχι αυτός. Αυτός δεν το περιμένει. Έτσι όπως το έζησε ο Γεροϊάκωβος, δεν ήταν ο παράδεισος. Θυμάστε που τα λέγαμε στο δημοτικό, τα λέμε στο κατηχητικό. Δεν όμως το ζούμε για να το χαρούμε. Τι ήταν στον παράδεισο? Πήρε όλη τη φύση ο άνθρωπος για να τη χαίρεται. Ζω σε ένα χωριό το οποίο έχει μόλις 14 κατοίκους και 2 εμείς, 16. Τόση ομορφιά, όλοι μας ζηλεύουν, τους λέω, ελάτε. Τι θέλετε αυτή την πόλη? Τι θέλετε όλοι? Γιατί μάθαμε όλοι να πάμε στην Αθήνα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη? Ένας άλλος παππούλης, ο Παπαφώτης, ο Λαβριώτης, από την Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, ήταν στον Τρίγωνα. Όσοι πάτε εκεί στη Μυτιλίνη, πάτε στον τάφο του να προσκυνήσετε στον Τρίγωνα. Έχει έναν μαθητή του και αυτός υπέροχος παππούλης. Τι διαπίστωσε μια μέρα ο μαθητής του? Γεράματα. Ήτανε πνευματικό παιδί του Παπατίχωνα του Ρώσου, που ο Παπατίχωνα Ρώσος ήταν γέροντας και του Αγίου Παϊσίου. Τον ίδιο γέροντα είχαν. Αυτός τους έκανε μεγαλόσυμους και τους δύο. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, ο Παπατίχων και ο Παπαφώτης φτάσαν εκεί, βλέπω νερό, μια ρανίδα νερό να βγαίνει προς τα έξω. Τι έπεσε εδώ, τι έγινε, τι νερό είναι αυτό?
Και μπαίνω μέσα, λέει, και πίσω από ένα τέτοιο προσκυνητάρι που ήταν η εικόνα του τέμπλου της Παναγίας, ακούω, λέει, τον Παπαφώτη να λέει τους χαιρετισμούς. Τσακώνουμε για τον Θεό. Τσακώνουμε για τον Θεό. Όταν μιλάμε για τον Θεό πρέπει να λάμπουμε. Όταν μιλάμε για τον Θεό πρέπει να χαμογελάμε. Ρωτούσα τον Γέρο Παΐσιο, «Γέροντα, τι κηρύγματα κάνουμε, τι λέμε?» Και έλεγε, «Άγρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να πετύχεις με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο, με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να το πετύχεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου». Και χτες, συγχωρέστε, με πήρε ευλογία από το Δεσπότη να το πω αυτό. Είναι εγωισμός για μένα. Χτες εκεί στην εκκλησία ρωτάω, συνήθως ρωτάω που είστε, που έρχεστε, γιατί εμείς, εγώ δεν έχω εκκλησιασμαδικό, μου είπαμε 14 είναι, οι 10 έρχονται, οι 4 οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Πολλές φορές δεν μπορούν να έρθουν. Λέω, από πού είστε εσείς? Και λέει, είμαστε δύο αυτοκίνητα που ξεκινήσαμε και ήρθαμε από μακριά. Λέω, από πού μακριά? Λέει, από το Αίγυπτο. Λέω, έλα ρε, και τι ήρθατε μέχρι εδώ? Λέω, τι χαζί, πού είστε? Λέει, ήρθαμε για να πάρουμε λίγο από το χαμόγελό σου. Και ντρέπομαι και χαίρομαι. Ντρέπομαι γιατί τι να πω, αλλά χαίρομαι γιατί λέω, αυτό το χαμόγελο μου αρέσει, γιατί το είχε η γιαγιά μου, γιατί το είχε ο Γεροπαΐσιος, γιατί το είχε ο Γεροπορφύριος. Οι γεροντάδες μας δεν ήταν σκοτεινοί άνθρωποι. Γι' αυτό λέω, οι πεθερές και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες και οι παπάδες και οι πεθεροί και όλοι, μην τους αφαιρέσω, και πρώτοι εμείς οι παπάδες, συγχωρέστε με οι παρόντες, βγάζουμε πολλές φορές μια διδασκαλία για τον Χριστό που τώρα θα την μπερδέψω τη δουλειά, που περισσότερο μοιάζει να περιγράφουμε τον διάβολο παρά τον Χριστό μας. Ούτως αγάπησε, λέει, ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ελάτε, περάστε, όρθιοι, δεν θέλω. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, πόσο δηλαδή τον αγάπησε, που έστειλε το γιο του. Δηλαδή, όση αγάπη, έχει μέτρο η αγάπη. Τόσο που δεν μετριέται. Γιατί? Είναι να σταυρωθεί. Αυτός ο Χριστός ήρθε για να σταυρωθεί. Ήρθε για να ανοίξει τον παράδεισο. Ήρθε, όπως είπαμε μια στιγμή, δεν ήθελε ο Θεός να ζει μόνος του. Και τι θέλει? Πάντας ανθρώπους σωθήνε, όλους, 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 όλους. Και ενώ θέλει πάντας, την ίδια στιγμή όμως μπαίνει και το μεγαλείο στο σεβασμό της ελευθερίας μας. Ως της θέλει, ως της θέλει, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Και ξέρετε κάτι? Αν θέλουμε να σκλαβώνουμε τον κόσμο, είναι μόνο ο δρόμος της αγάπης. Τότε μιλάμε για αυτόν τον Θεό. Όταν μιλάμε και λέμε στο παιδί μας ειδικά, «Θεέ μου, θα σε τιμωρήσει ο Θεός γιατί σε έτσι, γιατί σε αλλιώς, γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις εκείνο». Τι λέτε, μωρέ? Τι λέτε? Τι ακριβώς λέτε? Τι θα τιμωρήσει ο Θεός? Ο Θεός είναι πάντα, ή είναι δίπλα μας ή πάει κανένα δυο βήματα παραπέρα για να μας αφήσει ελεύθερος, αλλά τολμάω και το λέω, συγχωρέστε με και ο Δεσπότης θα με συγχωρέσει, τολμάω και το λέω, ο Θεός μας και δίπλα παραπέρα που είναι,
πονάει, πονάει, πονάει. Περιμένει, περιμένει, περιμένει. Πότε θα ξαναπάμε κοντά του? Όποιος δεν διδάσκει Θεό χαράς και ελπίδας, αυτό δεν είναι τούτος εδώ ο Θεός ο δικός μας. Αυτός που γεννήθηκε στη Φάτιμη, αυτός που περπάτησε όλη την Παλαιστίνη, αυτή την Παλαιστίνη που τώρα οι άλλοι την ισοπεδώνουν και την πλημμυρίζουν στο αίμα, αυτή την Παλαιστίνη την περπάτησε γιατί, για να βρει τον καθένα που ήταν άρρωστος, για να βρει τον καθένα που ήταν πονεμένος, και μόλις τον έπισε και τον έκανε καλά. Και οι άλλοι που τον παρακολουθούσαν, ό,τι έκανε καλά, γιατί τον γιατρέψε Σάββατο, εν το άρχονι των δαιμονίων εγκάλει τα δαιμόνια, αυτός δεν είναι, μπορεί να είναι γιος του Θεού, γιατί. Και στο τέλος είπαν, άντε στο καλό να τον σταυρώσουμε, να τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε. Τι δεν ξέραν όμως, ότι όπως τον ανέβαζαν στο σταυρό, εκπλήρωναν την υπόσχεση του Θεού ότι μας σώζει. Γι' αυτό και τι λέμε οι ιερείς τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιμο πράγματος. Ερχόμενος έρχεται πού? Στο εκούσιο πάθος. Σε αυτό το πάθος που έρχεται ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός. Γιατί? Διότι ξέρει τον κάθε ένα μας. Παρακάτω λέει ένα άλλο τροπάριο, εφραίνεστε δίκαιοι, να είστε χαρούμενοι. Παρακάτω, ευθέως, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη ότι Χριστός ετέχθη. Μεγάλη χαρά λέει. Τι σημαίνει ευαγγελίζομαι? Σας φέρνω το μήνυμα, σας φέρνω την είδηση, σας φέρνω την πληροφορία ότι ο Χριστός, σας φέρνω μεγάλη χαρά. Γιατί θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Όλους, 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 όλους. Και ενώ θέλει πάντα, την ίδια στιγμή όμως μπαίνει και το μεγαλείο στο σεβασμό της ελευθερίας μας. Ως της θέλει. Όποιος θέλει. Και ξέρετε κάτι, αν θέλουμε να σκλαβώνουμε τον κόσμο, είναι μόνο ο δρόμος της αγάπης. Τότε μιλάμε για αυτόν τον Θεό. Όταν μιλάμε και λέμε στο παιδί μας ειδικά, Θεέ μου, θα σε τιμωρήσει ο Θεός γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι αλλιώς, γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις εκείνο. Τι λέτε, μωρέ? Τι λέτε? Τι ακριβώς λέτε? Τι θα τιμωρήσει ο Θεός? Ο Θεός είναι πάντα, είναι δίπλα μας, υπάρχει ένα δυο βήματα παραπέρα για να μας αφήσει ελεύθερους, αλλά τολμάω και το λέω. Συγχωρέστε με, και ο Δεσπότης θα με συγχωρέσει, τολμάω και το λέω. Ο Θεός μας και δίπλα παραπέρα που είναι, πονάει, πονάει, πονάει. Περιμένει, 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 πότε θα ξαναπάμε κοντά του? Όποιος δεν διδάσκει Θεό χαράς και ελπίδας, αυτό δεν είναι τούτος εδώ ο Θεός ο δικός μας. Αυτός που γεννήθηκε στη Φάτιμη, αυτός που περπάτησε όλη την Παλαιστίνη, αυτή την Παλαιστίνη που τώρα οι άλλοι την ισοπεδώνουν και την πλημμυρίζουν στο αίμα, αυτή την Παλαιστίνη την περπάτησε γιατί? Για να βρει τον καθένα που ήταν άρρωστος, για να βρει τον καθένα που ήταν πονεμένος, και μόλις τον έπισε και τον έκανε καλά. Και οι άλλοι που τον παρακολουθούσαν, ό,τι έκανε καλά, γιατί τον γιατρέψε Σάββατο, εν το άρχονι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, αυτός δεν είναι, μπορεί να είναι γιος του Θεού, γιατί. Και στο τέλος είπαν,
άντε στο καλό να τον σταυρώσουμε, να τον σκοτώσουμε, να τελειώνουμε. Τι δεν ξέραν όμως, ότι όπως τον ανέβαζαν στο σταυρό, εκπλήρωναν την υπόσχεση του Θεού ότι μας σώζει. Γι' αυτό και τι λέμε οι ιερείς τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, ερχόμενος ο Κύριος εκ του εκούσιου βάθους. Ερχόμενος έρχεται πού? Στο εκούσιο πάθος. Σε αυτό το πάθος που έρχεται ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός. Γιατί? Διότι ξέρει τον κάθε ένα μας. Παρακάτω λέει ένα άλλο τροπάριο. Εφραίνεστε δίκαιοι. Να είστε χαρούμενοι. Παρακάτω. Ευθέως ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη ότι Χριστός ετέχει. Μεγάλη χαρά λέει. Τι σημαίνει ευαγγελίζομαι? Σας παίρνω το μήνυμα, σας παίρνω την είδηση, σας παίρνω την πληροφορία ότι ο Χριστός, σας παίρνω μεγάλη χαρά. Γιατί? Ότι ήρθε ο Χριστός. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαζό δικό μου. Όταν ήμουν καθηγητής, κάθε παραμονές των Χριστουγέννων κανόνισα με το σχολείο και μία τάξη ολόκληρη, συνήθως πρώτη λυκείου, γιατί τα παιδιά είχαν τα διαβάσματα και τέτοια, πηγαίναμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που είναι νοσοκομείο παιδιών. Μοίρασα τα παιδιά όλα σε όλους τους θαλάμους του νοσοκομείου, τότε δεν είχε COVID ακόμα, να φοβόμαστε. Και τα παιδιά καθόμασταν μία μέρα ολόκληρη, τους τραγουδούσαμε κάλατα, ιστορίες, δώρα, τέτοια αυτά. Γνωριζόταν με τα παιδιά που ήταν άρρωστα και την άλλη μέρα μου λέγανε κλαιγώντας, σε ευχαριστούμε ρε Πάτερ που θα γιορτάσουμε τόσο όμορφα Χριστούγεννα. Και πολλά από τα παιδιά όταν γυρίζαμε από τις διακοπές που λέγανε, ξαναπήγαμε με τους γονείς μας και βρήκαμε το τάδε παιδί που ήταν ήδη εκεί και το είχαμε δει και τις, όταν πήγαμε μαζί και γίναμε φίλοι. Εκεί έρχεται ο Χριστός. Εκεί είναι ο Χριστός. Γιατί? Διότι το μαζί με όλους ο Χριστός το εννοεί. Μου έλεγε ο καιρό Παΐσιος και μου λέει να το λες. Γι' αυτό θα το λέω. Όταν κάνεις λέει προσευχή και θυμάσαι τον εαυτό σου και λες για τον εαυτό σου και όλα τα κουμπουσκλίνια τα αφιερώνεις στον εαυτό σου και όλες τις μετάνοιες στον εαυτό σου και όλους τους χαιρετισμούς στον εαυτό σου, δεν σε ακούει κανένας. Φεύγουνε λέει. Αυτοί από πάνω φεύγουνε. Εάν όμως λέει κάνεις προσευχή για όλους και δεν προλάβεις για τον εαυτό σου, τότε τα ξέρει και τα δικά σου ο Θεός και να στο δώσει διπλά. Μη γελιόμαστε. Κανένας Θεός, καμιά Παναγιά, κανένας Άγγελος, κανένας Άγιος δεν ζυγώνει όταν ο άνθρωπος δεν νοιάζεται και τους άλλους. Όταν δεν νοιάζεται και τους άλλους, αυτό να το ξέρετε. Έχω εδώ σημειωμένο την περίφημη φράση του Αγίου Πορφυρίου που την έλεγε και ο, νομίζω, ο Σαραφείμ του Σαρόβ. Εδώ τώρα μπορεί να είμαι και τελειώσει ο διάβαστος αυτό. Το Χριστός ανέστη χαρά μου. Τι υπέροχη φράση. Όχι το Χριστός ανέστη. Η υπέροχη φράση είναι το χαρά μου.
δεν το έλεγε, λέει, του περίοδο του Πάσχα μόνο. Ιδιαίτερα τις Κυριακές όλες, όποιον έβρισκε, Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου. Και το έκανε, λέει, και ο Παπαφώτης, στη Μυτιλίνη, όταν ήταν Ανάσταση, πήγαινε στα αυτοκίνητα κάτω στην πόλη, είχε μια εικόνα της Αναστάσεως, έψαλε τον Χριστός Ανέστη και φώναζε «Χριστός Ανέστη χαρές μου, Χριστός Ανέστη χαρές μου, μοιάζουν οι Άγιοι». Γιατί μοιάζουν οι Άγιοι? Γιατί ζουν τον ίδιο Χριστό, την ίδια χαρά, τον ίδιο παράδεισο και την ίδια, και την ίδια, και την ίδια, και την ίδια τρέλα. Τελευταία πληροφορία για τον Παπαφώτη, ας μην πω άλλη. Πηγαίνω κάθε χρόνο και κάνω το Αγίου Αντωνίου που ήταν ο ναός του χωριού και είναι ο ναός του χωριού και κάνουμε το πανηγύρι και με τον Πάτερ. Και μου είπαν τελευταία μια πληροφορία που έχει να κάνει σχέση πάλι πώς νιώθει τη ζωή τους ανθρώπους ζωντανούς ακόμα και όταν πεθαίνουν. Χιονίζει, λέει, μια μέρα, μου το είπαν δύο αυτή την πληροφορία. Είχε χιονίσει, λέει, ένα βράδυ και πάει μια γυναίκα το πρωί να ανάψει το καντήλι του στο μνήμα του ανδρός της. Μέχρι τα μνήματα ο δρόμος όλος είναι και προς τα έξω του χωριού βγαίνεις. Δεν είχε καθόλου πάτημα πάνω στο χιόνι. Μέσα όμως παρατηρεί όταν κατέβηκε κάτω και άρχισε λίγο να αγχώνεται. Ότι μέσα έχει πολλά βήματα. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Βήματα από εκεί δεν έχει, εδώ μέσα έχει βήματα. Τι γίνεται? Κάπου πίσω τέρμα στα βήματα είχε μια πλάκα από τάφο παλιό που την είχαν βγάλει. Και εκεί πάνω ξαπλωμένος κοιμόταν ο Παπαφώτης. Ο οποίος δεν φορούσε πάνω ράσου ποτέ, δεν φορούσε και που μέσα τα ρούχα που φοράμε εμείς, τα παντελόνια και τα πουκάμισα και τις φανέλες. Έτσι ήταν. Φρέμ Παπαφώτη, ξύπνα, παγώσει τα χιόνια, κοιμάσαι. Ξυπνάει και τι της λέει? Ότι είναι ζωντανοί οι πεθαμένοι. Ότι έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως πεθαμένοι. Να βρε παιδί μου, λέει, μόλις άρχισε να χιονίζει, τι σκέφτηκα? Τούτη εδώ απόψε στο κρύο θα είναι μόνοι τους. Και ήρθα, λέει, και όλο το βράδυ τους έψαλα και τους μιλούσα και τους διάβαζα και τους έκανα και μόλις ξημέρωσε γύρισα και κοιμήθηκα. Πάρε όλα τους. Ακόμα και ο θάνατος στην εκκλησία μας γίνεται δρόμος και ελπίδα Αναστάσεως. Όταν μπαίνουμε μέσα τη Μεγάλη Παρασκευή και κουβαλάμε τον επιτάφιο και έξω στην πόρτα κάθονται τα παιδιά πάνω ψηλά και παιδεύονται κιόλας. Για να περάσουμε εμείς από κάτω, οι ιερείς μέσα διαβάζουν μια περίφημη προφητεία. Θα ρω πως είναι του Εζεκίηλ η προφητεία. Η οποία προφητεία τι λέει εκεί? Τι θα γίνει, περιγράφει, πώς θα ξανααναστηθούμε, και μάλιστα το περιγράφει παραστατικά και τα οστά λέει και οι άνθρωποι και οι σάρκες που μέσα στις θάλασσες τους φάγανε τα άγρια ζώα, αυτά οι ιστορίες θα ξαναμαζευτούν όλα αυτά και ο καθένας θα ξαναγίνει ύπαρξη και θα ξαναβρούμε, θα σταθούμε μπροστά στο Θεό μας. Η Ανάσταση λοιπόν. Α, τώρα, πώς είναι ωραίο ο δεσπότη μου ακόμα? Αλήθως. Μην το λες, το κρατάω. Λοιπόν, τι έπαθα μια φορά? Πηγαίνω στην Κύπρο, εκεί με καλούν συνέχεια τώρα, δεν ξέρω γιατί με αγάπησαν και μάλιστα εγώ τον κορονοϊό μου τον πέρασα στην Κύπρο. Θα μιλούσα εκεί στη Μητρόπολη Ταμασού, φίλος μου, και πάω από Ταμασού. Μου έκανε και γενέθλια παπουτσίδικα, γιατί είχα γενέθλια και δεν ήταν. Λοιπόν, με βάζω σε μια αίθουσα πολύ μεγάλη να μιλήσω. Η ομιλία ξεκίναγε 6:30. Κατά τις 7 και μου φέρνει ο διάκονος ένα χαρτάκι και μου λέει, είπε ο δεσπότης
με η ομιλία να κρατήσει μέχρι τις 8 και. Γιατί θέλει να έρθει να σε δει. Εντάξει, ξεκινάω εγώ να σου λέω ιστορίες. Άγιο Νόρος, Άγιο Παΐσιο, Άγιο Πορφύριο. Έρχεται 8 και 4, 8 και προς και μισή ο Δεσπότης. Αράζει σε μια πολυθρόνα. Μου λέει, Παπα Χρήστο, συνέχισε. Λέω, πώς είναι ώρα ακόμα ο Δεσπότη μου. Και λέει, για να πω, αλυτός. Λοιπόν, μια που ο Δεσπότης μας έδωσε 5 λεπτά, θέλω να πω τώρα. Η χαρά και η ευτυχία και ο παράδεισος μέσα μας και ο παράδεισος γύρω μας ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται, ούτε τα Χριστούγεννα τη φέρνουν τη χαρά έτσι. Θέλει λίγο να δουλέψουμε. Θέλει να δουλέψουμε. Και θυμήθηκα τώρα την περίφημη διήγηση του Παπαδιαμάντη, θα την πω σύντομα. Τη λέω και στα παιδιά των σχολείων όταν πηγαίνω τέτοιες μέρες για ομιλία. Είναι υπέροχο. Αυτό μας λέει τι Χριστούγεννα πρέπει να κάνουμε. Και τι Χριστούγεννα να ευχόμαστε και τι Χριστούγεννα να περιμένουμε. Σε έναν τόπο λέει ένας άρχοντας, σε εκείνον τον τόπο λέει κάθε χρόνο, ο Χριστός γεννιόταν και σε διαφορετικό σπίτι. Εκείνη τη χρονιά λέει στον ο άγγελος νωρίς στον άρχοντα της περιοχής, τον πλούσιο στον άρχοντα, ότι φέτος θα έρθω στο σπιτικό σου να γεννηθώ. Χαρά ο άρχοντας, τι μας κάνει, μαζεύει, προσκλήσει σε όλους τους άλλους άρχοντες των γύρω περιοχών, στους πλούσιους, στους υπηρέτες τους, το σόι τους, τους δικούς τους, τα πάντα. Γεμίζει το σπίτι, το ζεσταίνουν οι υπηρέτες, φτιάχνουν του κόσμου τα καλούδια γιατί περιμένουν τον Χριστό. Όλα έτοιμα, 12 παρά, κάποια στιγμή θα έρθει ο Χριστός. Κουπανάει η πόρτα, ήρθε ο Χριστός. Βγαίνει στο πλατή καλό άρχοντα και την αδεί. Ένα παιδάκι κορελιασμένο, καλοί μου άρχοντες, καλοί μου άνθρωποι, σας παρακαλώ, κάπου μια γωνιά. Φύγε, του λέει τώρα, φύγε σε παρακαλώ. Το δίωξε. Περιμένω τον Χριστό, λέει. Ξαναχτυπάει η πόρτα. Και ποια είναι η πλάκα τώρα, ποια είναι η πλάκα. Τώρα θα την πω ότι το δεύτερο ποτήρι που σπάμε. Έσπασα ένα τον Δεσπότη, έσπασα και ένα άλλο Δεσπότη. Στο τρίτο να δούμε τώρα. Λοιπόν, ξαναχτυπάει η πόρτα, ξαναβγαίνω. Μια μάνα με τα παιδιά της, καλοί μου άνθρωποι, μια γωνιά, μια αυτή. Φύγε από εδώ τώρα, σε παρακαλώ. Φεύγει και αυτή. Όχι, θα το κάνω εγώ, πάτερ μου. Όχι, μόλις τελειώσω το κάνω. Αλλιώς το κάνω τώρα. Μ' άρεσε όταν είχαμε τα συσίδια σκουπίζα έκανε τέτοιο. Μ' αρέσει. Το με έχει μάθει η παπαδιά. Τι νομίζετε, έτσι νομίζετε εμείς οι παπαδιές, τι είμαστε. Στα σπίτια μας δεν είμαστε αρχηγοί. Το λέω σήμερα γιατί λείπει, δεν είναι εδώ. Ήθελε να έρθει, αλλά είναι ένας φίλος μου μαζί και εντάξει. Λοιπόν, τρίτο, τέταρτο άτομο, ένας παππούς, τρεις περαστικοί, να φύγουν κάποια στιγμή αχρίεψε. Ο άρχοντας, θα φύγετε τώρα όλοι ή θα μολύσω τα σκυλιά. Φεύγουν όλοι, ησυχάζουν, ξημερώνει, δεν είναι ο Χριστός, και άρχισαν όλοι να τον κοροϊδεύουν. Άρχοντα ο Χριστό μου, μας κοροϊδεύσε εμάς, κοροϊδεύσε και σένα, έκανα εδώ, του είπανε, φύγανε μεν, φύγανε δε, φύγανε άλλοι, φύγανε εκείνο, έμεινε μόνος του, ούτε οι συγχαρείς του, ούτε τα παιδιά του, όλοι φύγανε, μας κοροϊδεύσε, ρε πατέρα μας, έκανες ρε ζήλη, τι είναι αυτά που είπες, έφυγαν όλοι. Και τότε αγανάκτησε και φώναξε, Θεέ μου, ψεύτης κι εσύ, μου είπες θα δεις, γιατί παιδί μου, του λέει ο Χριστός. Ψεύτης εγώ, ήρθα, ήρθες, δεν είναι δυνατόν. Όλοι είμαστε στην πόρτα, όλοι ακούγαμε, όλοι βλέπαμε.
Κάτι βρωμιάριδες άνθρωποι ήρθαν. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ήμουνα εγώ. Έρχεται και ξανάρχεται ο Χριστός. Πήγα σε ένα σχολείο και όταν τους είπα αυτό το παράδειγμα, τους λέω, τώρα θέλετε να δείτε ποιος είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε στο διπλανό σας και αγκαλιάστε τον. Αγκαλιάστηκαν όλα. Όχι όλα. Κάποια τίποτα. Τρόμαξα στην ιδέα ότι έτσι τους μάθανε από το σπίτι τους να μην νοιάζονται καθόλου για το διπλανό. Τότε για ποιον Χριστό μιλάμε. Ποιος είναι ο Χριστός τότε, αν δεν είναι ο διπλανός μας. Γελιόμαστε. Όχι. Και αυτά και τα επόμενα και τα μεθεπόμενα και τα άλλα Χριστούγεννα θα έρθει και έρχεται. Αλλά είναι σε όλους αυτούς που είναι δίπλα μας και μας περιμένουν. Και ξέρετε κάτι, και εδώ μη γελιόμαστε. Όχι, δεν περιμένουν να βάλουμε το χέρι στη τσέπη μόνο. Και εκεί χρειάζεται, γιατί αν ρωτήσετε το δεσπότη σας, αν ρωτήσετε το πατέρα Νέστορα, αν ρωτήσετε τους ιερείς σας, παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, να δώσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να δώσουμε άλλα πράγματα. Η αγάπη δεν εξαντλείται στα 10 ευρώ, ούτε στα 20, ούτε στα 1000, ούτε στο 1 εκατομμύριο. Η αγάπη εξαντλείται στην αγκαλιά, στην έννοια, στην προσευχή, στο χαμόγελο, στο χάδι. Μου ήρθε μια μέρα ένα ζευγαράκι, νέα παιδιά, μόλις είχαμε παντρέψει, 2-3 μήνες. Ρε Πάτερ, τι χαμός γίνεται, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι, όλο τσακωνόμαστε. Όλο τσακωνόμαστε, όλο τσακωνόμαστε. Για εξηγήστε μου λίγο, λέω, να καταλάβω. Ό,τι κουβεντιάζουμε, λέει, δεν το λύνουμε, το τσακωνόμαστε. Πόση ώρα, λέει. Και μια ώρα και 2 ώρες και 3 ώρες. Και τι ώρες, λέω, ξεκινάτε αυτόν τον ωραίο τσακωμό. Λέει, εκεί που μαζευόμαστε στις 9, στις 10, στις 11, ωραία λέω, 11 ή 10 και 3, 4, περνάμε τα μεσάνυχτα. Τώρα σε με συγχωρέσουν οι πατέρες, εγώ θα το πω. Λέω, έχει νόημα όμως. Είναι ωραίο αστείο, αλλά έχει και νόημα. Λέω και τ' άλλο, πότε το κάνετε. Λέει, προσπαθούμε μετά και προλαβαίνω εγώ να πω, αλλά δεν βγαίνει. Όταν την είπες, λέω, 100 φορές ψεύτρα και βλαμμένη και χασή και ηλίθεια και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο και πήρες παρομάζωμα και τη μάνα της και τον πατέρα της και τα αδέρφια της και το σόι της και όλα ή αυτή το ίδιο εσένα. Μετά, λέω, μετά, αν σε πει ή αν την πεις, μωρό μου, αγάπη μου, πιάνει. Όχι. Λέω, τώρα θα κάνουμε μια συνταγή που έχω. Και ακούστε την. Πετρατζίκης. Όταν κουβεντιάζετε με τους δικούς σας, όταν κουβεντιάζετε, κάνετε πριν μια αγκαλιά και ένα φιλί. Μου το είπαν τα παιδιά ότι αυτή η συνταγή πιάνει, όχι εγώ. Ήρθαν μετά από κάποιους μήνες, παπά, συνταγάρα. Λέω, δηλαδή, τώρα λες, 3 λεπτά το λύνουμε. Και θυμήθηκα, όταν ήμουν στο σχολείο, τώρα, αν είναι εδώ κανένας διευθυντής σχολείου, την έβαψα. Μη σηκώ στο χέρι. Όχι, είναι.
Είναι. Όταν λοιπόν, γιατί έκανα 13 σχολεία, σας είπα και εδώ, επιπίτα στο τεχνικό λύκειο. Ήμουνα 2 μέρες στην Γαλατινή, 3 μέρες στο τεχνικό λύκειο. Και η κυρία Μαρία ήταν 2 μέρες στο Παπαγεωργείο εδώ στο γυμνάσιο και 3 μέρες στην Ελλάδα, να πω και την ιστορία μου. Λοιπόν, η εμπειρία μου μου λέει, όταν και στο σχολείο τα λύναμε με καλή διάθεση και ο διευθυντής τα έφερνε με καλή διάθεση τα θέματα, δεν θέλαμε πάνω από 3 λεπτά. Και υπήρχε καιρός που είχαμε κάποιοι διευθυντές που Θεέ μου, κάναμε 3 ώρες και στο τέλος φεύγαμε το σχολείο και λέγαμε αλήθεια, τι αποφασίσαμε. Δεν υπάρχει, ρε εσείς, με το διάβολο υπεύθυνο, δεν λύνει κανένας κανένα θέμα. Ξέρετε γιατί τα κράτη μας πλέον δεν συμφωνούν? Διότι χάσαμε το Θεό μας. Και λέει ο διάλος τώρα εγώ που βρήκα ευκαιρία, εγώ τον κάνω, εγώ τον διαλύσω. Έτσι κάνουμε και στα σπίτια μας, έτσι κάνουμε και στη δουλειά μας, έτσι κάνουμε και στη γειτονιά μας. Γιατί μωρέ τσακωνόμαστε? Πιστεύετε αλήθεια ότι μας ανήκει κάτι? Ένα ποτήρι σου ανήκει και το σπάσα. Τελείωσα. Λοιπόν, αν δεν λαχταρίσουμε λοιπόν αυτή τη χαρά, αν δεν λαχταρίσουμε αυτόν τον Χριστό, αν δεν λαχταρίσουμε αυτό το φως, δέστε τώρα στις γιορτές. Λαχταρούν οι μάγοι ότι κάτι γίνεται, να το αστέρι, πάμε, έχετε, εμείς το τραγουδάμε, εκ της Περσίας έρχονται. Πού είναι αυτή η Περσία όμως? Πόσο περπάτησαν αυτοί οι μάγοι? Γιατί κατάλαβαν ότι εκεί που θα πάνε θα βρουν το φως, θα βρουν τη χαρά, θα βρουν το παράδεισο. Και ήρθανε. Και παραλίγο θα τους έχουν τα κεφάλια και ο Ερώδης. Οι ποιμένες, τα ζωάκια, οι άγγελοι. Οι καλοί δεν λαχτάρισαν τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν τον βρήκαν. Ποιοι βρήκαν τελικά τον Χριστό όλα αυτά τα 3 χρόνια που περπατούσε εκεί? Και περπατούσε και διδάσκε και γιατρεύε. Ποιοι τον βρήκανε τον Χριστό? Οι αμαρτωλοί, οι τελώνες και οι πόρνες. Οι καλοί, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι υπόλοιποι καλοί. Και όταν μετά χρειάστηκε στη Μεγάλη Πέμπτη κάτω από το Πρετόριο εκεί από τον Πιλάτο να φωνάξουν, αυτοί περισσώς έκραζαν, Άρων, σταύρωσον αυτόν. Και τους λέει, ρώτησε τον βασιλέα ημών σταυρώσα. Δεν έχουμε βασιλέα. Όχι, δεν έχουμε αυτόν βασιλέα. Εμείς έχουμε τον Κέσσαρα. Ούτε να το δουν δεν ήθελαν τον Κέσσαρα, αλλά εκεί η κακία τους, εκεί η ζήλια τους, εκεί ο διάολος, τα χάσανε. Ενώ αυτοί που λαχτάρισαν, τον είχανε φίλο του στον Χριστό. Ποια είναι η πρώτη εις Απόστολος μεγάλη? Η Αγία Φωτεινή. Ποια Φωτεινή, η πιο αμαρτωλή γυναίκα, 5 άντρες έσχεσαι της τάπου Χριστός. Και αυτό που έχεις δεν είναι άντρας σου. Άρα δεν είχε 5 μόνο. Είχε κι άλλος. Και όμως η Αγία Φωτεινή έβγαλε από το σόι της, από το σπίτι της, από την οικογένειά της 9 Αγίους. Αμέσως, τα πίστεψε, τα πήρε, τα έζησε, βγήκε έξω και τα φώναξε. Ο Παύλος Διώκτης είχε τη λαχτάρα όμως να βρει την αλήθεια. Αυτή που δεν την έχουμε εμείς. Όλοι. Ο Χριστός λέει ήρθε, το είπε και ο Δεσπότης αυτή, τι ωραία, μ' αρέσει. Ο Χριστός ήρθε να ταρακουνήσει τη βολεμένη θρησκευτικότητα και τον υποκριτικό μας καθώς πρέπει σμό.
Έχει μια υπέροχη εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, τα λέει αυτά όλα χήμα. Τι είναι η θρησκευτικότητα η δικιά μας. Να τιμωρήσει όλους, ακούστε φράσεις. Να τιμωρήσει, λέει, όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι επιβουλεύονται, λέει, την πίστη μας και την πατρίδα μας. Τι λέτε, μωρέ, χειρότερο κακό στην πίστη μας. Χειρότερο κακό στην πατρίδα μας. Χειρότερο κακό νομίζετε ότι το κάνουν οι ξένοι. Και αυτό που είπε ο Χριστός, ξένος ήμουνα και με περιμαζέψατε. Αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης, ότι ο ξένος ήταν ο Χριστός, ο περαστικός, ο άλλος. Όχι, την πίστη μας εμείς τη χάσαμε, εμείς τη ξεχάσαμε, εμείς δεν τη ζούμε. Εμείς δεν την ξέρουμε, αυτό το Χριστό δεν το ξέρουμε. Αυτόν τον Χριστό που αγαπάει όλο τον κόσμο. Αυτόν τον Χριστό που νοιάζεται για όλο τον κόσμο. Για τους μουσουλμάνους βεβαίως. Για τους Κινέζους βεβαίως. Για όλους νοιάζεται. Και ο καλός χριστιανός δεν πρέπει να ησυχάσει μέχρι να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού και στο τελευταίο σημείο της γης. Να σας πω πάλι ένα χαζό παράδειγμα που μου συνέβη. Δεν το σκέφτηκα που το έκανα και συγχωρέστε με που θα σας το πω. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Ήμουνα στον Τρίλοφο, ήταν η προηγούμενη ενορία και κάπου πήγαινα με το αυτοκίνητο και συναντάω δύο Ιεχωβάδες. Τους βλέπω, τις τσαντούλες τους με τις τραβατούλες τους. Ιούλιος μήνας μεσημέρι. Λέω τώρα τι να τους κάνω, να τους βρίσω, να τους φωνάξω, να τους πατήσω με τα μάξι. Έτσι λέει ο κόσμος. Και σταματάω λίγο. Καλησπέρα. Μην κοιτάνε, δεν μου μιλάνε. Τι κάνετε, λέω, πώς είστε. Λέω, τέτοια ώρα μεσημέρι, δεν κουράζεστε, δεν αυτό, δεν μου μιλάνε καθόλου. Ήρθανε και αυτή τη στιγμή έχουν βαφτιστεί και αυτοί και οι οικογένειές τους και όλοι. Δεν σας το συστήνω, γιατί έχει ένα κίνδυνο. Λένε πολλά και μπερδεύουν. Τι μπορούμε να κάνουμε, αντέξτε να το κάνετε, και εγώ να αντέξω να το κάνω. Κάνουμε προσευχή. Δεν χρειάζεται όμως να τις βρίσουμε. Ο Χριστός ο δικός μας δεν έβρισε ποτέ, δεν βρίζει ποτέ, δεν φωνάζει, δεν τσιρίζει. Λοιπόν, τελειώνω σιγά σιγά, 5 λεπτά που μου έδωσε ο Δεσπότης, εντάξει. Ας βρούμε λοιπόν το Χριστό της χαράς, της ελπίδας, και της χαμένης ανθρωπιάς μας. Πρωτίστως στο σπίτι μας. Πρωτίστως στους δικούς μας. Πρωτίστως εκεί που αν δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει ο διάολος. Εκεί που αν υπάρχει αγάπη, υπάρχει ο Χριστός. Και ο Χριστός ξέρει να τα λύνει όλα εύκολα. Και η αγάπη ξέρει να τα λύνει ακόμα πιο εύκολα. Μην παραπονιέστε ότι τα παιδιά σας δεν ξέρουν να αγαπάνε. Εμείς δεν τα μάθαμε. Εμείς δεν τα μάθαμε να αγαπάνε. Εάν τα μάθουμε να αγαπάνε και να ξέρετε και κάτι ακόμα. Επειδή στις μέρες μας σίγουρα η αμαρτία προσπαθεί να κηρυχτεί ως κανονική ζωή. Την αμαρτία, μάλλον θα ξεκινήσω από την άλλη φράση, τον αμαρτωλό, η Εκκλησία μας τον αγαπάει. Την αμαρτία τη θεωρεί έργο του διαβόλου. Τον αμαρτωλό όμως τον θέλει στην Εκκλησία για να τον γιατρέψει. Το ξαναλέω. Το
τον αμαρτωλό η Εκκλησία τον θέλει στους κόρπους της. Εκείνος ο χώρος, εδώ ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νικόλαος κάτω, αυτή η χώρη είναι θεραπευτήρια. Εκεί γιατρεύουμε τι? Ό,τι έχει χαλάσει ο διάολος και οι αδυναμίες μας και οι αδυναμίες των άλλων. Αλλά ο κάθε αμαρτωλός έχει τη θέση του. Άλλωστε για να μας... Τώρα θα την πω τη φράση, είναι λίγο ελεύθερη. Άλλωστε για να μας σπάσει πλάκα ο Θεός, τους πρώτους που πήρε στον Παράδεισο δεν ήταν Άγιοι. Άνοιγε τον Παράδεισο μετά από τόσους αιώνες που δεν ξέρουμε και πόσοι ήταν οι αιώνες. Δεν θα μπορούσε να πει στη μάνα του, στην Παναγιά, έλα πρώτη. Δεν θα μπορούσε να πει σε κάποιον από τους προφήτες, σε κάποιους από τους μαθητές του, ελάτε πρώτοι. Εκείνον τον Λυστράκο τον καημένο τον βρήκε και του λέει αληθώς σήμερον μετε μου έσυ εν το παραδείσο. Αλήθεια σου λέω, σήμερα σε θέλω να είσαι στο παράδεισο. Και όταν εδώ στη γη περπατούσε και πήγε, λέει, και έτρωγε εκεί σε ένα σπίτι, δεν αναφέρονται όλα τα γεγονότα, διότι τι λέει ο Ιωάννης, έστι και άλλα πολλά, τα οποία αν γράφονταν δεν θα χωρούσε όλη η γη τα γραφόμενα βιβλία. Σε ένα λοιπόν από τα σπίτια, για να μας δει το μέγεθος της αγάπης και στον αμαρτωλό, έτρωγε και έπινε. Και φωνάζουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους μαθητές, τι τους λένε? Ουκ εσχύνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν τρέπεται ο δάσκαλός σας, εστίν και πίνει με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ποια ήταν όμως η μαγιά αυτού του δασκάλου? Να μην τρέπεται. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους Αχίους είχαν ζωή αμαρτίας, τον γεύτηκαν, τρελάθηκαν, παρέδωσαν τη μετάνοιά τους στο Θεό και προχωράνε. Και λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο Πάριος, ο καινούριος, βλέπεις την αμαρτία σήμερα και τον αμαρτωλό. Ξέρεις άραγε το βράδυ πόσα δάκρυα θα χύσει? Όχι, δεν το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν στην Εκκλησία δίπλα όποιος είναι, να τον νιώθετε ότι είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν λοιπόν τον Θεό, συγχωρέστε με, ήρθα με αυτές τις χαζομάρες που σας είπα να σας δείξω. Αυτόν τον Θεό να βρούμε όλοι μας, αυτόν τον Θεό να αγαπήσουμε και να είναι ο Θεός ελπίδα για τα παιδιά μας. Ελπίδα. Η χειρότερη αμαρτία, ξέρετε ποια είναι? Η απελπισία. Και σήμερα την έχουμε γεμίσει την κοινωνία με ατελείωτη απελπισία, μαυρίλα και σκοτεινιά. Δεσπότη, σε ευχαριστώ. Τι από τώρα? Δεσπότη, θέλει κι άλλο. Τι έχω πάθει με τις δεσποτάδες? Ρε, τι έχω πάθει? Ρωτάω κάτω στην Κύπρο τώρα για να ξέρω από πριν. Πόση ώρα, λέω, θέλετε να μιλήσω? Α, και δεν ξέρω, με λέει ότι μιλάς πολύ. Όσο θέλεις. Προσέξτε το στα παιδιά μας. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Θα λέτε λίγα για το Θεό στα παιδιά και πολλά στο Θεό για τα παιδιά μας. Η προσευχή πιάνει. Έκανα τώρα ανάγκα και διεπίθονται. Βρέθηκα στην Κύπρο με κορονοϊό. 41 πυρετό. Το βράδυ νόμιζα ότι άλλος, λέω, τώρα
Κάπου θα ανοίξει μια πόρτα και θα δεις τι έχει πίσω. Και μάλιστα μου λέει ο γιατρός που ήταν μοναχός, έχει ολόκληρη ιστορία πώς βρέθηκα εκεί, μέσα στη Μητρόπολη Λεμεσού, που εγώ ντρεπόμουν και να σκεφτώ ότι θα βρεθώ. Και ο μοναχός και η ιερέας μου λέει ότι νύχτα θα είμαι στο τηλέφωνο, σε παρακαλώ δεν θα κοιμηθείς με 41 πυρετό. Δεν σε πάρω ύπνος. Εκεί θα παλέψεις. Κάποια στιγμή διαπιστώνω ότι και το οξυγόνο έχει πέσει 83. Το στέλνω μήνυμα, μου λέει, σου στέλνω το ασθενοφόρο. Λέω, ασθενοφόρο, σε ξένο τόπο, χωρίς κανένα δικό σου. Και εντατική, άρα τέλειωσε. Εντάξει. Και πώς σκέφτομαι και πατάω λίγο στο κινητό και βρίσκω τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Λέω, κάν τους τώρα, τους χρειάζεσαι. Και ξεκινάω τους χαιρετισμούς. Όταν πλησιάζω προς το τέλος, το ασθενοφόρο θα ερχόταν. Σκέφτομαι να σηκωθώ και να κάνω, με είχαν στο ιατρείο της Μητροπόλεως βάλει, γιατί είχα τον κορονοϊό μόνος μου, να περπατήσω γρήγορα λίγο στο διάδρομο. Λέω, αν ανεβάσω, αυτό το χαζό σκέφτηκα, αν ανεβάσω λίγο τους πυγμούς, θα ανεβεί και το οξυγόνο. Γιατί πνιγόμουν. Κάνω αυτό, τελειώνω τους χαιρετισμούς, πατώ το δαχτυλάκι μου μέσα, 93. Το γράφω στον πάτερ, λέω, πάτερ, 93. Ξανακάντο, μου λέει. 93. Ξανακάντο, μου λέει. 93. Ξανακάντο μια τελευταία φορά, 94. Τώρα σε πίστεψα, μου λέει. Λέει, να γυρίσω πίσω το ασθενοφόρο. Το πρωί δεν είχα τίποτα. Το οξυγόνο έχει πάει 97. Ο πυρετός έχει πέσει στο 37. Και εγώ μετά από λάμβανα μια εβδομάδα, εκεί ήμουν η ησυχία μου. Η χαιρετισμή, λοιπόν, η προσευχή, και όχι φωνές, και όχι γκρίνες. Τον φωνάζω, τις φωνάζω, λέει, για τον Χριστό. Λοιπόν, να πει δύο λόγια ο Δεσπότης και θέλω μετά τι, να τραγουδήσουμε τα κάλαντα. Ερωτήσεις, αν δεν ήθελα ο Δεσπότης θέλει ερωτήσεις. Ωραίο. Ερωτήσεις. Στην Κύπρο του κορονοϊού, στην Κύπρο. Όχι, μόνος μου. Ευτυχώς. Μόνος μου. Με έκανε ερώτηση. Γιατί μου λέει, μόνος μου στην Κύπρο είμαι ψυχοπαδιά. Αυτή τη φορά είμαι μόνος μου. Ευτυχώς. Και μου είπε ευτυχώς, όχι, δεν το λέω. Ακούω. Στο σχολείο όταν ήμουν καθηγητής έλεγα ή τα είπα τόσο καλά που δεν έμεινε απορία ή δεν κατάλαβα τίποτα. ή τους μπέρδεψα τόσο πολύ που τώρα τι να πούνε σου πει. Αντάφεσαι κάτι το έκανες. Ακούω. Έλα, ο πρώτος είναι δύσκολος. Έλα, καπολά μου. Πατέρα, να ρωτήσω, στα δικά σας μάτια, να μας μεταδώσετε αυτό που εσείς πιστεύετε. Ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός στα μάτια του Θεού. Καλός στα μάτια του Θεού είναι εκείνος ο αμαρτωλός που ξέρει να σκύβει και να μετανιώνει. Και κακός στα μάτια του Θεού είναι εκείνος που παλεύει, αλλά έχει εγωισμό. Αν υπάρχει μία φράση στα Ευαγγέλια που μιλάει σκληρά ο Θεός, είναι για τον υποκριτή. Ο μην γραμματής και φαρισαί υποκριτέ, που κάνετε τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο και μοιάζετε σαν τους τάφους. Απ' έξω, λέει, είστε πανέμορφοι και μέσα είστε γεμάτοι σκουλίκια και δυσοδείες. Τι εννοεί εκεί, τον εγωισμό.
μη γελιόμαστε. Δεν χάνει τον παράδεισο ο αμαρτωλός. Τον χάνει τον παράδεισο ο εγωιστής σίγουρα. Και αυτός που δεν έχει καθόλου αγάπη. Είμαι από αυτούς που λέω, αν έχεις πολύ αγάπη, θα τη βρει την άκρη ο Θεός και θα σου δώσει το δρόμο των υπέρων. Άλλωστε έχουμε ένα παράδειγμα σύγχρονο που δεν το έχετε σκεφτεί πολύ. Ο Χεροπαΐσιος. Στα τελευταία του χρόνια, τα πολλά κιόλας, όχι ένα-δύο, είχε ξεχάσει ότι ήταν καλόγερος. Τι νομίζουμε ότι, πότε να το θυμηθεί ο καημένος. Τα γράμματα που έγραφε και διάβαζε ήταν πακέτα κάθε μέρα. Ένα τροβά γράμματα του πήγαινε το ταχυδρομείο. Και ένα τροβά γράμματα έπαιρνε απάντηση. Σταυρουδάκια για τον κόσμο έκανε, καθόταν και έκανε σταυρουδάκια για να δίνει ευλογία. Προσευχή για τον κόσμο έκανε. Γράμματα διάβαζε, γράμματα απαντούσε. Στον κόσμο έξω έβγαινε με τις μέρες. Στη Σουλωτή και τρέχαμε 2-5-10 χιλιάδες και τον πλακώνα τον καημένο και δεν ξέρει τι να κάνει. Ποια καλογεροσύνη του, τι τον έσωσε όμως. Η αγάπη. Η αγάπη. Και η ταπείνωση. Ο καλός λοιπόν είναι ο αμαρτωλός που μετανιώνει και ο κακός είναι ο καλός, εκείνος που κάνει αρετές, αλλά έχει όρισμα. Φαρισαίος και τελώνης. Ο άσωτος και ο μεγάλος γιος. Τι ήταν ο μεγάλος γιος? Το παιδί μέσα στο χώρο του πατέρα, δηλαδή στο ναό, στο χώρο του. Και τι ήταν ο άσωτος? Αυτός πήγε και τα ρήμαξε. Και τι έφτασε που γύρισε και ζήτησε συγχώρεση. Και ο άλλος που δεν ζήτησε συγχώρεση, μένει στο Ευαγγέλιο στην πόρτα. Μπήκε. Σκεφτόμαστε. Δεν μπήκε. Ξανασκεφτόμαστε. Άλλη ερώτηση, ήταν ωραία ερώτηση όμως, γερή, δεν μου την ξανά έκανα. Άλλη ερώτηση. Ρωτήσω πω. Πω, τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Ερώτηση της πρακτική. Λέγεται. Πάνω στα οικογενειακά. Ένας δείχνει αγάπη. Μέσα στην οικογένεια, στο στενό κύκλο. Και κάποιος ή κάποιοι ή κάποιες, οτιδήποτε άλλοι, εκμεταλλεύουν. Πιέζουν, τον έχουν υπό. Αντέχει, περιμένει. Και αυτή είναι τέλεια ερώτηση. Θα αφήσω το δεσπότη ότι είναι ένα υπέροχο θέμα αυτό, να το κάνουμε την επόμενη φορά. Για να κλείσω και μια επόμενη, όχι τίποτα άλλο. Γιατί την αγάπησα την περιοχή και λέω τώρα μην πούνε, εντάξει, ήρθε μία, δύο, τέλος. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Βεβαίως και το Χριστό όταν τον έδιρε, του είπε «Η κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού». Πες μου τι. «Η καλός, γιατί με δέρνεις». Όχι, δεν θα πω ποτέ. Γινόμαστε καρποζωής πράκτορες για να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αν και η αγιότητα είναι, ναι, να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εδώ θέλει μετά δουλειά. Όταν σε ένα σπίτι δεν τα βρίσκουμε καθόλου, κάπου πρέπει να πάμε σε ένα... Δεν μ' αρέσει η λέξη διαιτητής, αλλά επειδή είμαι και λίγο του ποδοσφαίρου, διαιτητή. Ποιος μπορεί να είναι διαιτητής? Ένας ιερέας που ξέρουμε ότι μπορεί να βοηθήσει. Πάμε και του λέμε, πάτερ μου, τι κάνω? Ή πάμε και οι δυο, εμένα μου αρέσει πολλές φορές, που έχουν και τα δυο δυσμένοι. Πάτερ, σφαζόμαστε, πάτερ, κάνουμε, πάτερ, δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε άκρη. Πρέπει να βρούμε άκρη. Όπως είναι και το ζευγαράκι μια παιδιά. Και τη βρήκαν την άκρη με ένα φιλί και με ένα χάδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως θέλει δουλειά, άμα πούμε σε δουλειά, ποια δουλειά θέλει. Να δούμε πραγματικά ποιος θέλει.
Πραγματικά ποιος είναι το θύμα, ήρεμα, ήσυχα, ο ιερέας χωρίς να πάρει από την αρχή θέση υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, γιατί εκείνο είναι τραγικό, και να καθίσουν και να δουλέψουν. Μακάρι να έρθω. Και επειδή καμιά φορά εμείς οι ιερείς, το βλέπω και τον εαυτό μου πρώτα. Δεν είναι γιατί είμαστε σοφοί και μπορούμε να σας λύσουμε τα θέματα. Είναι χαζομάρα και να το σκεφτούμε γιατί τότε είμαστε για το τρελάδικο. Αλλά η εμπειρία σας, βλέπω σε μένα ήρθαν, συνήθως σημαίνει έρχονται και αυτά για τα ζευγάρια, για τις οικογένειες, για τα παιδιά που δεν, για τα ζευγάρια που ίσως περιμένουν παιδί και δεν έρχεται. Σε αυτές τις ηλικίες αυτά τα θέματα. Η εμπειρία μας λοιπόν μας κάνει κάτι να ξέρουμε παραπάνω να σας πούμε. Αλλά θέλει δουλειά. Φυσικά είναι χαζό να γίνουμε το θύμα. Γιατί? Γιατί δεν βοηθάμε και τον άλλον. Μου ήρθε μια φορά, τώρα θα το πω, για να δείτε πόσο θύμα ήταν αυτή η γυναίκα. Είναι τώρα πολύ μακριά από εδώ, οπότε δεν θα πω και όνομα φυσικά. Έρχεται μια γυναίκα και μου λέει, «Πάτερ, προσέξτε λίγο, επιβάλλετε στα ζευγάρια, μη χωρίσετε, δες όμως τι έπαθα εγώ», λέει. Και τι έπαθε να είναι. Από τότε λέει που αντρεύτηκα ο άνδρας μετά τον, μέχρι που έφτανε, λέει, στο σημείο να με υπνοτίζει για να περνάει ένα βράδυ στο διπλανό δωμάτιο με το να υπνοτίζει εμένα και εγώ το πρωί να μην ξέρω πώς θα σηκωθώ. Κάποια στιγμή κατάλαβα, κάποια στιγμή έγινε, δεν είχα όμως τη δύναμη ούτε να ασχοληθώ, ούτε να γίνει κάτι. Και έφτασα, λέει, τώρα στα 60, αυτός να μου φέρει ένα παιδάκι με μια πιτσιρίκα και να θέλει να το γράψουμε και όλα στην μερίδα μας. Και έφυγα. Και έφυγα. Τρόμαξα στην ιδέα ότι μπορεί εγώ να μην βοηθάω τα ζευγάρια εκείνα να καταλάβουμε την αλήθεια ποια είναι. Βέβαια μετά να δει το Θεός τι έκανε. Αυτή η καημένη ήθελε να πάρει τελικά το διαζύγιο, η πιτσιρίκα δεν της το δίνε. Πίεζε να μην το δώσει. Γιατί? Γιατί στενοχωρηθεί ο άντρας μου και εγώ δεν θέλω να δώσω διαζύγιο για να στενοχωρηθεί. Και σε λίγες μέρες τη δίνει την απάντηση ο Θεός. Σκοτώνεται εκείνος ο Κύριος. Και ούρλιαξε η άλλη γιατί δεν έπαιρνε την περιουσία, γιατί η περιουσία τελικά πήγε εκεί που το λέγανε τα χαρτιά. Θέλει λοιπόν να ασχολούμαστε και ξέρετε τι χαίρομαι με αυτές τις συνάξεις που γίνονται σχολές γονέων. Σεβασμότατε. Ότι είναι μια φοβερή ευκαιρία να προβληματίζονται λίγο τα ζευγάρια, οι άνθρωποι, οποιοδήποτε, να προβληματιζόμαστε. Και μην διστάζετε μετά, βεβαίως τα θέματα σας όμως προσέξτε και λίγο κάτι. Δεν μας τα δίνει η χύψη γειτόνισσα. Είναι επικίνδυνο κομμάτι αυτό. Να τα λέμε δεξιά και αριστερά όλα τα θέματα που περνάμε. Να επιλέξουμε πού θα τα πούμε και ποιος θα μας βοηθήσει. Και πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Και η κοινωνία έχει και θεσμούς. Αλλά ένας καλός πνευματικός και κληρικός ξέρει και έχει μέσα του περιεχόμενο, μπορεί να μας βοηθήσει. Απάντησα. Άλλη ερώτηση. Εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, Πατέρα Χριστό. Περί χαράς είναι η συζήτηση εδώ. Μας δώσατε τεράστια χαρά, μας καθυλώσατε, θα μπορούσα να πω. Ως αντίδωρο αυτής της χαράς, μου επιτρέπετε να περιμένετε, επί του πληστηρίου, τελικό αποτέλεσμα, πάω κλαμία 3-0. Τόπο θα το πει, δε. Το πρόσθεσες. Θα δώσουμε λίγο χαρά. Τώρα να το συνεχίσω. Πάτερ, το όνομά σου. Πάτερ Αθανάση, να το συνεχίσω τώρα και εγώ το λέγω, να το χαλαρώσουμε λίγο. Μιλάω στο Μεσολόγγι, την ώρα πάλι, πώς κανονίσαμε, την ώρα που έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και ήταν από πίσω κάποιος που παρακολουθούσε και μου έλεγε ένα, δύο, τρία. Λέω,
Μόλι είπε τρία, λέω δεν μου γίνεται, με κοροϊδεύει. Λέω τρία χάνουμε ή τρία κερδίζουμε. Τρία κερδίζουμε. Δεν γίνεται, του λέω με το λέει. Όχι, μετά μου λέει και τέσσερα. Να σα πω τώρα όμω, μια που το λέμε, τολμώ να το πω. Όχι γιατί το έχω ανάγκη. Αυτό το παπαπάω, όταν έπεσε πάνω μου, και εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Λέω, παπάς, πράσο, γένεια και δόξα Θεού και όμορφη γένεια. Λέω, δεν γίνεται. Όταν μετά είδα όμως, πόσο εύκολα ξεκλειδώνουν οι ψυχές των παιδιών σας, είπα, χαλάκι, δεν πειράζει. Βέβαια τώρα έγινε και διαβατήριο. Στην Κύπρο που με συστήνω, δεν με συστήνουν αλλιώς. Είναι εδώ μαζί μας που πάω. Λέω, δεν έχω όνομα, δεν έχω πόνιμο, δεν έχω. Τα παιδιά σας αλήθεια όμως, αλήθεια, κάνουν τέτοια εξομολόγηση. Είμαστε εδώ 60 και εδώ μαζί. Ξέρετε τι είναι 60 παιδιά μαζί δημόσια στο κέντρο του ναού να πούν τις αμαρτίες τους όλες, όλοι μπροστά στους φίλους τους. Κόβανε κάθε τόσο τα πόδια, λέω, λύγησα. Και όταν τους είπα, ρε παιδιά, η συνήθεια είναι ένας-ένας, άστε ρε παπά, ένας-ένας, εμείς ήρθαμε όλοι μαζί να πούμε τις αμαρτίες μας, να αντραπούμε λίγο, να ξεφτελιστούμε, να ζητήσουμε συγχώρεση, να μας διαβάσει την ευχή. Και όταν τους είπα, ρε παιδιά, αν ένας κάποιος ορίζεται ή περνάει έξω ή δεν λέει ή δεν κάνει, μίλησαν όλοι. 4 ώρες. Τους πήρα μετά μια μεγάλη αγκαλιά, τους διάβασα την ευχή και λέω, Θεέ μου, θα το έκανα. Όχι. 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 Τι να δουν οι άλλοι παπάδες στο εγωισμό μου και τα κόλπα μου. Όχι. Αυτά τα παιδιά σας. Στο γήπεδο μέσα πάτε. Είμαι στο γήπεδο. Και με αγκαλιάζουν και μου λένε την αμαρτία τους. Και μου λένε, διάβασε και ευχή. Και διαβάζω ευχή στο γήπεδο. Και ρωτάω καμιά φορά μέσα μου, έτσι σαν αστεία, λέω, Θεέ μου, τα ακούς. Εδώ, που οι διπλανοί φωνάζουν, όπα ο Κάρα και εσύ ακούς. Συγχώρησον τον δούλο σου. Ξέρετε από πόσες μεριές θα μας προσπεράσουν πολύ. Κάποια Χριστούγεννα είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα να βοηθήσουν κάποιες οικογένειες. Πηγαίνω λοιπόν και εκεί στο σύνδεσμο της Τούμπας, που είναι αυτά όλα τα καλά παιδιά, και τους λέω, παιδιά, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν οικογένειες που τους ξέρετε, να τους βοηθήσουμε. Λένε σε κάποιον, πας εκεί, εκεί και εκεί. Όντως πήγα, στα ψυγεία τους μέσα δεν είχαν ούτε μία λεμονάδα, ούτε ένα γιαούρτι, τίποτα. Γυρίζω και είχαν περισσέψει κάποια χρήματα. Λέω, έλα ρε, σας αφήσω και κάτι. Έτσι το είπα μέσα μου, καλός κακός. Σας αφήσω και εσάς εδώ κάτι. Και μου λέει αυτός ο παιδός, όχι, παπά. Αυτά είναι ιερά χρήματα για αυτούς που έχουν ανάγκη. Βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολα προσπερνάνε στην καρδιά τους υπέροχα πράγματα στα παιδιά μας. Να σας πω και ένα άλλο, τα παιδιά μας, παιδιά σας, αυτής της ηλικίας. Όταν είχα κάνει στον Τρίλοφο που ήμουνα το συσίπλο, όταν ξεκίνησα τα συσίπια, τα ξεκίνησα μέσα από τους μαθητές του σχολείου. Έπεσε η ανάγκη που κάποια πουλήθηκαν, κάναν αυτό. Πολλοί κόσμοι δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει και έκανε ένα μάθημα στα παιδιά η κρίση της εποχής και πώς θα αντιμετωπίζουμε. Μάθημα. Και αφού κάναμε 2-3-4 εβδομάδες, μου λέει ένα παιδί, κορίτσι, κύριε Πάτερ, ήδη είχα γίνει παπάς, έτσι με φωνάζει, κύριε Πάτερ, μπορούμε να ταΐζουμε κι εμείς κάποιες οικογένειες στα σπίτια μας, τα φτιάχνουμε φαγητό, να το φέρουμε και να το πηγαίνετε εσείς. Και το κάναμε αυτό μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, άρχισα να αγωνιώ
και αν το φαγητό δεν φυλαχτεί καλά, και αν αυτό και αν εκείνο, και πάθει κάποιος και αυτά. Και τι δουλειά έχει το σχολείο με τέτοιες εκδηλώσεις, και κάποιοι μπορεί να μας κόψουν ένα κεφάλι κανένα πόδι. Οπότε λέω να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο. Σκέφτομαι λοιπόν, βρήκα ένα χώρο γρήγορα και όντως το βρήκα εύκολα, να το κάνουμε σαν συσίτιο. Τους λέω, πετάνε από τη χαρά τους αυτά. Ουά, θα κάνουμε συσίτιο. Και αρχίσαν να βγάζουν τώρα υπηρεσίες Σάββατο και Κυριακή να μαγειρέψουν. Όχι αυγά τηγανιτά. 350 μερίδες φαγητό, κάτι σύνθετα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Λέω, ουά, τόσο που κάποιες μανάδες το ρυβήθηκαν. Έρχονται λοιπόν ότι υπεύθυνοι, έβαζα και μια υπεύθυνη και έξι εσείς, θα είστε αυτήν την εβδομάδα, εσείς την άλλη εβδομάδα, εσείς την άλλη εβδομάδα, να προετοιμάζονται. Λοιπόν, δεν το σκέφτηκες καλά. Αυτή στο σπίτι δεν έχει φτιάξει ποτέ ούτε μια μελέτα, δεν έχει βράσει αυγό, δεν έχει κάνει. Τίποτα δεν έχει κάνει. Σας διαβεβαιώ ότι κάνουν το καλύτερο φαγητό για 1,5 χρόνο τα παιδιά. Μετά έφυγα από αυτό το σχολείο. Πήρα ένα άλλο σχολείο και το κάναμε λίγο διαφορετικό. Πάλι όμως εκεί έρχονταν τάξεις με τους καθηγητές τους μαζί. Προσφορά παιδιών. Αυτά τα παιδιά σας που στο σπίτι είναι αδιάφορα. Πιστεύετε λοιπόν ότι τα παιδιά του Παπαχρήστου, πού το παίζει λίγο δάσκαλο σε όλους σας, νομίζετε ότι τα έχουν όλα τέλεια, έτσι νομίζετε. Τα δικά μας παιδιά, εμείς δεν τσακωνόμαστε, δεν έχουμε άκρη στο το κίνητο το ένα το άλλο. Προσπαθούμε όμως με την κυρία Μαρία. Άλλη ερώτηση. Έτσι, μπράβο. Ναι. Άντε, ευχαριστώ πολύ για τον λόγο σας. Θα ήθελα να μοιραστώ μια διαπίστωση μαζί σας και με όλους. Όταν μεταφέρουμε τη χαρά μας, είτε στα social media, είτε ακόμη και στον δρόμο, βγαίνεις έξω, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ενέργεια. Και το λες, και μερικές φορές ο άλλος τώρα λέει «Δεόντας». Δηλαδή, έχω διαπιστώσει, ας πούμε, εγώ είμαι από Κοζάνη βέβαια, έχω διαπιστώσει ότι και στις μεγάλες πόλεις ιδιαίτερα εννοείται, να μην δείξεις ότι κάτι πάει καλά ή ότι χαίρεσαι για τον άλλον ή ότι πάμε να πάει καλά η ημέρα που τρέχει ή να γράψεις τον άλλον στα social media χρόνια σου πολλά και ευλογημένα. Πάτε, είναι αυτός, ή το έγραψε. Δηλαδή, να μην κάνεις το καλό, να μην πεις το καλό. Και έχω διαπιστώσει ότι κάθε φορά που κάτι γίνεται από αυτό, το λέω, το μετανιώνω. Προχωράω. Λίγο παραπέρα βρίσκω έναν άλλο. Καλημέρα. Άμα σου δώσει και ένα καλημέρα, ανεβαίνεις. Άμα δεν σου δώσει πάλι, πας παρακάτω. Καλημέρα. Δηλαδή, θέλω να σας πω αυτή τη διαπίστωση, δεν ξέρω τώρα. Αυτή η καλημέρα. Αυτή η καλημέρα τη λέμε και αν τη βγούμε από την καρδιά μας. Και κοιτάξτε και να μην μας πει, μου λένε καμιά φορά, μα αυτόν εγώ δεν μου μιλάει, δεν μου κάνει. Πρέπει να σου δώσει την καλημέρα. Και φεύγεις κάτι, κοιτάξτε, είναι απλό, φεύγεις κάτι να αμαρτία. Δεν θα μας δικάσει ο Θεός γιατί αυτός δεν μου μιλούσε. Θα μου πει εσύ γιατί δεν το μιλούσε. Και καμιά φορά όταν ξέρει αυτός ότι εγώ είμαι και άνθρωπος του Θεού, λέει είσαι και άνθρωπος του Θεού και καλημέρα δεν λες. Να σας πω λίγο και για την απελπισία και να τελειώσουμε. Που είναι φοβερή αμαρτία η απελπισία. Πήγε και ποιος τη λέει αυτή τη φράση. Ο Μέγας Αντώνιος. Πήγε λέει ένα καλογεράκι. Πήγε στον Άγιο Αντώνιο και του λέει γέροντα λέει. Έπεσα σε αμαρτία, γέροντα. Τι παιδί μου, σαρκικό λέει το γεροντικό. Τώρα τι σαρκικό, δεν αναφέρει και δεν έχει νόημα. Του λέει, ναι παιδί μου, άντε, σήκω. Το διαβάζει, φεύγει. Χάρηκε το καλογεράκι, δεν με μάγρωσε. Μετά από λίγο καιρό, ίδια δυναμία, ίδιος πόλεμος, ίδια πτώση. Ξαναπάει. Φοβισμένο τώρα λέει, δεύτερη φορά τώρα όμως θα με μαλώσει. Του ξαναλέει, α, παιδί μου, λέει, σήκω, προχώρα. Άλλη χάρηκε.
τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, όγδοη, δέκατη, δεν θυμάμαι πόσο αναφέρει στο γελωτικό, πηγαίνει, του λέει, άσε ρε γέροντα, ξαναέπεσα, αλλά απελπίστηκα πάρα πολύ, δεν μπορώ. Του λέει ο Άγιος, παιδί μου, λέει, πολύ μεγάλη αμαρτία έκανες τώρα. Το καλό γεράκι με την αγαθοσύνη του. Του λέει, βρε γέροντα, την ίδια έκανα, δεν σου πάω, τα έκανα άλλη. Όχι, παιδί μου, αυτή η αμαρτία. Τότε ποια γέροντα. Ποια γέροντα. Η απελπισία, παιδί μου. Σας παρακαλώ, τα παιδιά μας τουλάχιστον, να ξέρουν ότι τούτος ο Θεός τα αγαπάει σίγουρα και να μην απελπίζονται και να μην απελπιζόμαστε. Και τότε ξεκινήσει ο Παράδεισος από αυτήν τη ζωή. Ήταν ασκητής στην έρημο. Ναι. Ο παπάς Πάμπο κοιμήθη ο Μέγας Αντώνιος, αυτός κοιμήθη λίγα χρόνια πιο μετά. Πάμε για Βαργετινός, βιβλίο πρώτο. Κοιμήθη ο Μέγας Αντώνιος, κάνουμε την εξωδεκολουθία του. Πρόσεχε ο Πάμπο, πού πήγε ο Μέγας Αντώνιος. Βλέπει το βράδυ η ώρα. Βέβαια ένας άγγελος, του λέει, γέροντα, πάμε στον παράδεισο. Να δεις που είναι ο Μέγας Αντώνιος. Ανεμπαίνει στον παράδεισο και βλέπει πολλούς Αγίους Πατέρες της Κήτης, των Κελιών, πολλούς τους γνώριζε κιόλας. Χάρηκε. Είδε κόσμο, ξαφνικά ξυπνάει. Και λέει, Άγγελε, μου πες να μου δείξεις τον Μέγα Αντώνιο, τον Αντώνιο. Πού είναι, δεν τον είδα. Και του λέει, Άγγελος δίπλα του εμφανίστηκε. Εκεί που είναι ο Μέγας Αντώνιος, εσύ δεν μπορείς να πας, ούτε τώρα. Δεν μπορώ να σε πάω. Γιατί είναι πιο ψηλά από τους άλλους πατέρες. Και πώς αγίασε, του λέει ο Βασπαμπό. Και τι λέει ο Άγγελος, γιατί αγάπησε πολύ. Αγάπησε πολύ και είναι πιο ψηλά από τους άλλους Αγίους της Αιγύπτου, τον καιρό εκείνο. Και δεν μπορώ από τότε, άρχισε ακόμα περισσότερο να κάνει αυτά που έκανε ο Άγιος Αντώνιος. Και είναι και αυτός μεγάλος Άγιος Εκκλησίας. Αυτά ήθελα να πω, σαν κατακλείδα. Ευχαριστώ. Και ρωτάνε το γέροντα Παΐσιο, ποιος είναι ψηλότερα από τους σύγχρονους Αγίους. Και λέει, ο γέρο Ευμπέλιος, ο Σαριδάκης. Γιατί γέροντα, γιατί έλειωσε για τους ανθρώπους. Καληνέσπερα να έχω. Σήμερον
όλοι εν το σπηλαίο τίχτεται. Εύα, εύα τρίτων αλόγων, ο πρίστηλευς των ουρανών, και επί της των όλος αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Χίλια, χίλια χρόνια να ζήσει. Χριστούγεννα. Ε, ίσον, 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 ίσον.